Θέλω να δούμε τώρα όλοι μαζί εδώ αυτό που καίει πραγματικά την κοινωνία. Είδαμε την ακρίβεια, είδαμε τα καταχρεωμένα νοικοκυριά και επιχειρήσει. Θέλω να δούμε, γιατί αυτό καίει τον κόσμο αυτή τη στιγμή, το πιάτσικο, η ληστρική επιδρομή που υφίστανται οι Έλληνε από τι τράπεζε για τι οποίε ο κ. Μητσοτάκη και η κυβέρνηση κοροϊδεύει, το είπατε κι εσεί προηγουμένω, βάζοντα δίθεν κάποια πρόστιμα τα οποία ο Θεό ξέρει πότε και αν θα εισπραχτούν, την ίδια ώρα που κανεί δεν μιλάει, κανεί δεν μιλάει για τα δισεκατομμύρια που του έχει χαρίσει και αυτή και όλε οι προηγούμενε κυβερνήσει από το 2008 επί αλογοσκούφι με τον περίφημο αναβαλόμενο φόρο. Δισεκατομμύρια, κυρίε και κύριοι. Την ώρα που ψάχνουμε να βρούμε το ευρώ, το ευρώ για τα Χριστούγεννα και τους μποναμάδες, οι γιαγιάδες και οι παππούδες στα εγγόνια τους, Πάμε να δούμε τις καταγγελίες γιατί δεν τα λέει κανείς άλλος πραγματικά τους πολιτικούς αρχηγούς αυτά. Να τα ακούσουμε το βίντεο με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Εξαγγελίες από τον Πρωθυπουργό που προκαλούν και θυμό αλλά και γέλιο. Είναι αδιανόητο να λέει ο Πρωθυπουργό ότι επέβαλε η Επιτροπή Ανταγωνισμού πρόστιμα στι τράπεζε όταν αυτέ κοστούν 20 δι από τον αναβαλώμενο φόρο και 4 δι μόνο από τι προμήθειε που παίρνουν από του πολίτε. Ρωτάμε λοιπόν τον Πρωθυπουργό, γιατί δεν πάρει πάει τα 20 δισεκατομμύρια ευρώ από τον αναβαλώμενο φόρο και να καταργήσει τι προμήθειε οι οποίε βοηθούν τον πολίτη. Διότι το πρόστιμο θα πάει μάλλον στα κυβερνητικά ταμεία και τα λεφτά θα διατεθούν σε κολλητού και φίλου και με τα κέρδη των τραπεζών Αρισπίνο τα δύο τελευταία χρόνια να έχουν φτάσει 7 δις. Όλο το παραμύθι του αναβαλώμενου φόρου ήταν γιατί είχαν ζημιές οι τράπεζες υποτίθεται και είχαν όντω αυτά τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα που έχουν κέρδη τρία δις τη μία χρονιά, τέσσερα την άλλη και πάλι δεν τους θα παίρνει.